Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα σας ετοιμάζω μία λιχουδιά που δεν έχω ετοιμάσει ποτέ ξανά στο Kitchen Lab. Θα φτιάξουμε ριζότο. Θα φτιάξουμε ριζότο μανιταριών όπως δεν το έχετε ξαναφάει. Έχετε δοκιμάσει πολλά ριζότο μανιταριών σε κάποια μαγαζιά. Να ξέρετε ότι αυτό που υπερτερεί πάντα είναι το τρουφέλαιο που ρίχνουν. Εγώ θέλω να σας δείξω τον αληθινό τρόπο, το μοναδικό τρόπο που φτιάχνουμε ριζότο μανιταριών. Χωρίς αποξεναμένα μανιτάρια, χωρίς ακριβά μανιτάρια, αλλά με όλη την πραγματική γεύση που πρέπει να έχει ένα ριζότο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Παίρνουμε 1 κιλό μανιτάρια φρέσκα, δεν τα πλένουμε, δεν τα βάζουμε κάτω από την πρίση, δεν τα σκουπίζουμε, δεν τα κάνουμε τίποτα. Αυτά μεγαλώνουν σε ειδικό χώρο, πάνω σε κάτι στιβάδες από άχυρα, να σας το πω έτσι, μεγαλώνουν. Οπότε είναι πεντακάθαρα, δεν ακουμπάνε ποτέ στο έδαφος, οπότε δεν χρειάζεται να τα πλύνουμε. Άμα τα πλύνουμε, θα τραβήξουν πολύ υγρασία και δεν κάνει να τραβάνε καθόλου υγρασία τα μανιτάρια. Παίρνουμε ένα μίξερ, ένα blender. Εγώ έχω πολύ μεγάλο εδώ πέρα. Εσείς θα έχετε το μικρό μιξεράκι σπίτι, οπότε θα βάλετε σε δόσεις όλα τα μανιτάρια. Ούτε και σε μένα φτάνει να τα βάλω ολόκληρα. Και τα χτυπάμε μέχρι που να τα κάνουμε μικρά κομματάκια, αλλά όχι λιώμα. Θα ρίχνουμε μέσα σε ένα κατσαρολάκι. Και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βγάλουμε όλη την υγρασία από τα μανιτάρια, γιατί έχουν 90% υγρασία, και να αφήσουμε όλη τη γεύση. Πώς? Ανάβοντας τη φωτιά, μέτρια προς δυνατή, ρίχνοντας 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Σιγοψύνουμε μέχρι που να αφυδατωθούν τελείως. Πρέπει να μείνει περίπου το 1 δέκατο από αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Θα πάρει από μισή ώρα έως 45 λεπτάκια, οπότε υπομονή! Εμένα μου πήρε μισή ωρίτσα, γιατί το βάλα έτσι δυνατή φωτιά, αλλά ήμουν όλη την ώρα πάνω από το τηγανάκι και ανακάτεπα για να μην κολλήσει. Και κοιτάξτε εδώ τι έχει μείνει από όλα αυτά τα μανιτάρια. Αυτό. Είναι ουσιαστικά συμπυκνωμένη όλη η γεύση από 1 κιλό μανιτάρια. Το πιστεύετε? Τώρα θα δοκιμάσω λίγο, γιατί πραγματικά μου έσπασε τη μύτη. Πω. Λίγο τρως και είναι σαν να τρως 10 μανιτάρια μαζί κατευθείαν. Σκάει όλη η γεύση μέσα στο στόμα. Αυτό είναι και το μυστικό για να πετύχει το ριζότο μας. Παίρνουμε 2 κρεμμυδάκια. Και τα ψιλοκόβουμε. Και να τα χοντροκόψετε, δεν πειράζει. Πίσω το τηγανάκι μας στη φωτιά. Δεν έχω αλλάξει. Το ίδιο ακριβώς που έφτιαξα τα μανιτάρια μου, κάνω και το ριζότο μου. Και θα ρίξουμε μέσα 2 με 3 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο και τα κρεμμύδια μας. Ωχ, τι ωραία που μυρίζει και τι ωραίο φαγητό που θα κάνουμε. Θα ρίξουμε 2 πρέζες ζάχαρη και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι που να καραμπελώσουν τα κρεμμυδάκια μας. Το κρεμμυδάκι μας έχει αρχίσει να καραμελώνει, οπότε θα ψιλοκόψω και μία σκελίδα σκόρδο και αυτή μέσα. Μυρίζει τόσο ωραία. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το ρύζι για ριζότο. Μπορείτε να βάλετε αρμπόριο, μπιελό λινάνο ή καρναρόλι. Ό,τι σας αρέσει. Εγώ βάζω αρμπόριο, είναι το πιο εύκολο που μπορούμε να βρούμε και σίγουρα και να μην ξέρετε να κάνετε ριζότο, με το αρμπόριο θα σας πετύχει. Το ρίχνουμε μέσα και πρέπει να το σοτάρουμε καλά. Τώρα, γιατί σοτάρουμε το ρύζι στο τηγανάκι μας? Το ρύζι για ριζότο έχει την τάση να σπάει, να γίνεται χυλός. Οπότε, τώρα ουσιαστικά αυτό που θέλω είναι να το σφραγίσω γύρω-γύρω, να το σοτάρω, ωστόσο να μην σπάσει πάρα πολύ καθώς ψήνεται. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το καταλάβετε. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να καταλάβουμε ρύζι στο τέλος το ριζότο. Σοτάρετε καλά μέχρι που να πάρει ωραίο χρώμα. Λοιπόν,
ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το κρασάκι μας. Προσθέτουμε λευκό κρασάκι γιατί κάνουμε μια λευκή συνταγή. Άμα βάζαμε σάλτσα ντομάτα, θα βάζαμε κόκκινο κρασάκι. Δεν θέλω πολύ. Λευκό ξηρό κρασί και τώρα πρέπει να είστε υπομονετικοί. Σε περίπτωση όπου δεν περιμένουμε να εξατμιστεί το κρασάκι, καλύτερα να μην το βάλουμε. Να μην βάλουμε καθόλου. Γιατί στο τέλος θα βγει ξινό το ριζότο μας. Άπαξ και βάλουμε κρασάκι μέσα στο ριζότο, θα περιμένουμε μέχρι που να εξατμιστεί τελείως και να μείνει σκέτο ρύζι με κρεμμύδια. Άρα υπομονή. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Δεν έχει μείνει καθόλου κρασάκι. Έχει εξατμιστεί τελείως. Οπότε ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το ζωμό μας σιγά σιγά. Σε περίπτωση που δεν έχετε ζωμό, θα ρίξετε έναν έτοιμο κύβο κότας και θα προσθέτουμε σιγά σιγά καυτό νεράκι. Έχω βράσει ήδη νεράκι στο βραστήρα μου, οπότε ρίχνω περίπου 100 ml στην αρχή και ανακατεύω. Τώρα θέλει υπομονή. Θέλει να ψήσουμε το ριζότο μας σιγά σιγά. Με το που εξατμιστεί όλο το νερό, όπως πριν ακριβώς με το κρασάκι, τότε προσθέτουμε άλλα 100 ml νερό. Με το που εξατμιστεί το επόμενο νεράκι, τότε προσθέτουμε άλλα 100 ml νερό. Και πάει λέγοντας μέχρι που να βράσει τελείως το ριζότο. Αυτή η διαδικασία θα πάρει περίπου 15 λεπτάκια. Από τα 12 λεπτάκια και μετά αρχίζουμε να δοκιμάζουμε για να δούμε αν χρειάζεται περισσότερο βράσιμο. Γενικά όμως πρέπει να κρατάμε το ριζότο μας al dente, όχι μόνο για να το κάνουμε πιο γκουρμέ, όταν είναι πιο σπυρωτό το ριζότο, είναι πιο ευκολοχώνεπτο. Αυτή είναι η βασική διαφορά που δεν ξέρουν όλοι. Ήρθε η ώρα της δοκιμής. Παίρνουμε λίγο ριζάκι και δοκιμάζουμε. Πρέπει να είναι al dente, να κρατάει στο δόντι. Είναι τόσο ωραίο, πραγματικά και σκέτο, είναι πεντανόστιμο. Λοιπόν, τώρα θα ρίξω λίγο ακόμα νεράκι. Θέλουμε να είναι σχετικά ζουμερό όταν το βγάλουμε από τη φωτιά. Κοιτάξτε εδώ, σε αυτό το σημείο. Ρίχνουμε τώρα μέσα το ντιξέλα από τα μανιτάρια. Και ανακατεύουμε. Με το που ρίξουμε τον ντιξέλα από τα μανιτάρια, θα τραβήξει κατευθείαν η υγρασία. Οπότε έχουμε λίγο ακόμα ζεστό νεράκι να προσθέσουμε. Και ανακατεύουμε να ξαναφέρουμε πάλι στην ίδια υφή που ήταν πριν. Με το που ρίξουμε το νεράκι, προσθέτουμε. Όχι πολύ, γιατί πολλές φορές βλέπω ότι βάζουν πάρα πολύ βούτυρο μες στο ριζότο. Θέλω 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο. Μία. 2. Το πολύ βούτυρο δεν κάνει το καλό ριζότο. Και ανακατεύουμε εκτός φωτιάς το βούτυρο μέχρι που να δέσει. Και τέλος, μία κουφτίτσα παρμεζάνο. Μπορεί να χρειαστεί και άλλο, αλλά θα το δούμε στο τέλος. Έχει πήξει πάρα πολύ, οπότε τι θέλει, ξανά αυτό που σας είπα, λίγο νεράκι. Καπακώνουμε και αφήνουμε 2 λεπτά στην άκρη. Τώρα, όση ώρα γίνεται το ριζότο μας, πάμε να ετοιμάσουμε τα μανιταράκια που θα σερβίρουμε. Έτσι για λίγο ντεκόρ από πάνω. Σε περίπτωση που δεν βρείτε άγρια μανιτάρια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ίδια μανιτάρια που βάλαμε πριν. Αλλά εγώ έχω βρει εδώ πέρα βασιλομανίταρα, King Oyster, οπότε θα τα κόψω στη μέση. Έχω βρει κάτι μανιταράκια που είναι σχεδόν σαν σιτάκια, δεν είναι σιτάκια. Και λίγα μίνι πλευρό τους. Έτσι όπως είναι θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο. Αλάτι. Πιπέρι. Και λίγο θυμαράκι. Έχω εδώ πέρα το μάτι μου που καίει και δεν θέλω να τα παραψήσω. Θέλω ίσα ίσα να πάρουν ωραίο χρώμα. Θα αφήνουμε περίπου 1 λεπτάκι από κάθε πλευρά. 2 λεπτάκια σύνολο. Σε 2 λεπτά θα είναι έτοιμο και το ριζότο μας. Οπότε πάμε να σερβίρουμε. Κοιτάξτε εδώ. Να και αυτά. Ένα πιατάκι. Κοιτάξτε εδώ το ριζότο μας. Το σωστό ριζότο πρέπει να έχει αυτή την υφή.
αυτό που βλέπω κάποιες φορές να βάζουν ένα κουπάκι, να ρίχνουν το ριζότο και να κάθεται, σημαίνει πως κάτι λάθος έχουμε κάνει. Θέλω να δοκιμάσω μόνο αλάτι, πιπέρι, παρμεζάνα, άμα χρειάζεται. Κοιτάξτε εδώ. Συμπυκνωμένη γεύση από 1 κιλό μανιτάρια μέσα σε αυτό το ριζότο. Και σήμερα σας απέδειξα ότι ένα ριζότο για να είναι νόστιμο δεν χρειάζεται πολλά λιπαρά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ξέρετε το σωστό τρόπο για να το φτιάξετε. Κοιτάξτε εδώ. Θα ρίξω λίγο πιπεράκι από πάνω. Και ελάχιστη παρμεζάνα να λιώσει πάνω στα μανιταράκια μου. Ψέματα, όχι και. Θα βάλω και μία σταλιά από θυμαράκι. Το πιο ποιοτικό ριζότο μανιταριών που μπορείτε να φάτε. Επαναλαμβάνω, χωρίς αποξεραμένα μανιταριά, χωρίς τρουφέλαιο, χωρίς ψεύτικες πάστες που βάζουν μέσα στα ριζότα μανιταριών, με αληθινά μανιτάρια, πολύ αγάπη, χωρίς πολλά λιπαρά, σας έδειξα ότι μπορείτε να φτιάξετε κάτι τόσο μα τόσο γκουρμέ αλλά και σπιτικό την ίδια στιγμή. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο να φτιάξετε τη συνταγή. Φιλάκια πολλά, γεια σας!